Ναι. Ήταν το πρώτο μπαμ, ας πούμε, που έγινε και ουσιαστικά δημιούργησε νέα δεδομένα σε όλη την ιστορία. Πώς πιστεύεις ότι θα πάει ο Γιώργος, δεδομένου ότι με τη ΦΕΗ, δεδομένου ότι είχαν μια τριετία πάρα πολύ πετυχημένη στο ΜΕΓΑ. Κοίταξε, εγώ θα πω τα ίδια που έλεγα πριν για το δίδυμο. Τώρα που ήταν στον Αντένα δεν θα αλλάξω. Πιστεύω ότι είναι η ισορροπία τους ιδανική. Από την άποψη ότι ό,τι έχει ο ένας δεν το έχει ο άλλος και σαν συμπλήρωμα ένας του άλλου βγάζουν ένα πάρα πολύ οικείο και ευχάριστο προϊόν. Αν συνεχίσουν την ίδια συνταγή, γιατί πολλές φορές ξέρεις, χωρίς να κάνεις τίποτα, μπορεί να αλλάξει η διάθεσή σου και αυτό το πράγμα να μην είναι τόσο καλό όσο πριν. Αν λοιπόν διατηρήσουν την ίδια όρεξη, την ίδια φρεσκάδα και ακριβώς τα ίδια συστατικά στη μεταξύ τους χημεία, νομίζω ότι δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Μα κανένα. Όπως πολύ εύστοχα παρατήρησε σε όλο το προηγούμενο διάστημα, σε ένα κείμενο που είχες γράψει, είχε ξεκινήσει μια ονοματολογία για το απέναντι πρόγραμμα. Ναι. Δηλαδή, μιλάμε 24. Για...